Θα συνεχίσουμε μία ακόμα ζωντανή σύνδεση σήμερα στην Κρήτη σήμερα με μία ξεχωριστή πρωτοβουλία, με μία απίστευτη ανθρώπινη κίνηση στους Αρμένους του Δήμου Αποκορώνου, καθώς ένας πατέρας θρηνώντας τον χαμό του γιού του έχασε το παλικάρι σε τροχαίο δυστύχημα, προχώρησε σε μία πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης στο κοινωνικό σύνολο, καθώς χρηματοδότησε την τοποθέτηση προστατευτικών μεταλλικών μπαρών ασφαλείας σε τμήμα του δρόμου στους Αρμένους Αποκορώνου. Αν μπορούμε να συνδεθούμε εκεί με την περιοχή και να συνομιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Χερετάκη, είναι πρόεδρος τοπικής κοινότητας Αρμένων. Την καλησπέρα μας, κύριε Χερετάκη. Καλή χρονιά. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλησπέρα σας και την κομπή σας. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Το θέμα της συζήτησης είναι ξεχωριστό, είναι ανθρώπινο. Προκαλεί συγκίνηση και μας δείχνει το δρόμο της ανθρωπιάς. Είναι μεγάλη κίνηση εκ μέρους του κύριου Γιάννη και της κυρίας Κορνηλίας. Είναι οι γονείς του αδικοχαμένου Μανώλη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ένα τροχαίο ατύχημα, όχι στους Αρμένους από Κορώνου, γιατί έχουν γραφτεί σε κάποια site. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, εννοείται βέβαια. Δεν έχασε τη ζωή του στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά σε σημείο στο καλό νερό Χωστής. Όμως ο πατέρας του, καθώς το χωριό Αρμένη είναι το χωριό της μητέρας του Μανώλη, και καθώς υπάρχει ένα σημείο στο χωριό αυτό που ήταν ομοίως τόσο επικίνδυνο όπως το σημείο που έχασε του Μανώλης, προέβη σε αυτή την κίνηση ανθρωπιάς που δίνει το μεγαλείο της ψυχής του κ. Γιάννη και της οικογένειάς του, ο οποίος μέσα από όλη αυτή τη συναχώρια προέβη σε αυτή την κίνηση ώστε να σώσει τη ζωή κάποιου συμπολίτη μας που μπορεί να έχει ένα αντίστοιχο τροχαίο ατύχημα, είτε θανατηφόρο είτε τραυματισμό σε αυτό το σημείο. Μάλιστα, πήρε ο άνθρωπος την πρωτοβουλία μόνος του και ήρθε σε επαφή σε πρώτη φάση μαζί σας. Ήρθε σε επαφή μαζί μου και σε συνεννόηση με τον κύριο Δήμαρχο Αποκορώνου, τον κύριο Κουκιανάκη Χαράλαμπο και την Τεχνική Υπηρεσία. Τοποθετήθηκαν οι μπάρες προστασίας στο συγκεκριμένο σημείο, ώστε να υπάρχουν και οι τεχνικές προδιαγραφές, ώστε να, να είναι απόλυτα ασφαλές. Σωστό. Είναι ένα σημείο επικίνδυνο. Βλέπουμε χαρακτηριστικές φωτογραφίες εμείς, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών βέβαια. Βλέπουμε τις φωτογραφίες. Ναι, από κάτω υπήρχε ένα κενό περί τα 20-30 μέτρα. 20-30 δηλαδή, μέτρα. Κινητό. Ναι, ναι. Και είχαν σημειωθεί και τροχαία, ήταν, κύριε Χερετάκη, εκεί στην περιοχή και στο σημείο. Στο παρελθόν. Όχι, όχι, όχι. Δεν είχαμε κάποιο τροχαίο. Όχι, όχι. Ευτυχώς, γιατί θα ήταν δυστύχημα. Ναι. Πολύ, πολύ πιθανό να υπήρχε να χάνονταν κάποια ζωή. Όπως οι δρόμοι των Χανίων έχουν θρηνήσει πάρα πολλά θύματα. Χιλιάδες ανθρώπους, βέβαια. Και αν ο εκάστοτε Δήμος είχε προνοήσει, τα μισά από αυτά τουλάχιστον θα είχαν αποφευθεί τα τροχεία. Τα θανατηφόρα κυρίως. Θανατηφόρα τροχεία συμβάντα βέβαια και στο ΒΟΑΚ, αλλά και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και σε βασικές κεντρικές οδικές αρτηρίες Δήμων μέσα στην πόλη και στην ενδοχώρα βέβαια. Πώς εξέλαβε η τοπική κοινωνία αυτή την όμορφη κίνηση του συγκεκριμένου ανθρώπου? Μέσα σε όλη τη λύπη του χαμού του Μανώλη, ήταν ένα ξεχωριστό δώρο για το χωριό μας. Γιατί δώρο μπορώ να το χαρακτηρίσω, τοποθέτηση των μπαρών αυτών. Δεν μπορεί να το πεις κάτι. Είναι πραγματικά μεγαλείο ψυχής του κ. Γιάννη και η δύναμη που έχει μέσα στην ψυχή του και η καλοσύνη του το δείχνει με αυτή την πράξη. Μια πράξη η οποία μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από το χαμό του Μανώλη, γιατί έγινε το καλοκαίρι, αρχές Ιουλίου, μέσα προέβησε αυτή την πράξη. Σε πέντε μήνες, έξι μήνες, αυτοί οι άνθρωποι στέκονται στα πόδια τους. Δύναμη, ναι. Όσο μπορεί να σταθεί ένας γονιός στα πόδια του, βέβαια, μετά από ένα τραγικό συμβάν, χάνοντας το παιδί τους, βρήκαν τη δύναμη, το κουράγιο, επικοινώνησαν μαζί σας και τοποθέτησαν αυτές τις μπάρες σε ένα σημείο επικίνδυνο, πολύ επικίνδυνο, που αποκαθαρίστηκε και μόνο δεν έχει σημειωθεί κάποιο τροχαίο συμβάν. Είστε ένας νέος άνθρωπος. Να ευχηθώ να ακολουθήσουν παρόμοιες ενέργειες εθελοντικού χαρακτήρα. Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν. Καθώς αν δεν βάλουμε το χέρι μας ο καθένας από τη δική του έτσι, από το δικό του μετερίζει, νομίζω ότι μην περιμένουμε και πολλά. Ισχύει, ισχύει. Κύριε Παναγιωτόπουλε, να προσθέσω και μια επιθυμία του κύριου Γιάννη.
Ναι. Στο σημείο που έχασε ο Μανώλης τη ζωή του, ο δρόμος είναι διαλυμένος, θα το πω, από θεομηνίες που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Και όταν αποκατασταθεί ο δρόμος, ναι, αν οι υπηρεσίες και ο Δήμος ο εκάστοτε δεν προέβη σε αντικατάσταση των μπαρών, γιατί άμα υπήρχαν μπάρες σωστά τοποθετημένες και δεν είχαν χαλάσει από την κατολίσθηση, ο Μανώλης θα ζούσε, δεν θα είχε πέσει τον κρεμό. Οπότε, όταν αποκατασταθεί ο δρόμος, ο κύριος Γιάννης θα προέβη σε μια αντίστοιχη πράξη. Μάλιστα. Σε εκείνο το σημείο που έχασε τη ζωή του ο Μανώλης, θα βάλει και εκεί πέρα προστατευτικές μπάρες. Μάλιστα. Κύριε Χαιρετάκη, τι να πω, ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσάς και ένα μεγάλο ευχαριστώ βέβαια από όλους μας και η τοπική κοινωνία και ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε κριτικός σε αυτόν τον άνθρωπο. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά.